Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Για πρώτη φορά από τη Media Day του Παναθηναϊκού Superfoods βγαίνουμε live σε μια live εκπομπή για το λεωφόρο.gr που θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μιλήσουν με όλα τα στέρια τη ομάδα και να ακούσουν ουσιαστικά αυτά που έχουν να μα πούνε για την πορεία μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εδώ είμαι μαζί με τον Γιάννη Κουβόπουλο και τον Αντώνη Φώτση, ο οποίο σε, σε λίγο θα μα ανοίξει τα χαρτιά ουσιαστικά τη ομάδα για τη φετινή χρονιά. Γιάννη. Το Λεωφόρο GR για μια ακόμα φορά πρωτοπορεί, συνεχίζει τις κινήσεις ώστε ο κόσμος τη ομάδας του Παναθηναϊκού Superfoods να μαθαίνει τα νέα της ομάδας. Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την κίνηση των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας, είμαστε εδώ στην βάση τη ομάδας του Τριφυλιού, την ημέρα όπου έχουμε να μάθουμε πολλά έχοντας πρώτο καλεσμένο, όπως είπε και ο Δημήτρης, τον Αντώνη Φότση η μεγάλη παλιοσυρά πλέον, η παλιοσυρά της ομάδας. Ε, Αντώνη, πόσο διαφορετική είναι αυτή η χρονιά που ξεκινάει, με δεδομένο ότι <laughs> με δεδομένο, έχουμε και, είναι live εκπομπή, οπότε έχουμε και κάποιες παρεμβάσεις εδώ από Γιάννη Μπουρούση, τέλος πάντων. Ε, έχουμε τον αντώνι Αντώνη Φώτης και τον Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος κάνει το, τα δικά του. Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε μια δύσκολη χρονιά από διαφορετική αφετηρία, με πολλά περισσότερα παιχνίδια, ένα καινούριο μοντέλο τη Ευρωλίγα. Αλλά πάμε βήμα-βήμα να ξεκλειδώσουμε όλο αυτό το, όλη αυτή τη χρονιά. Πρώτα απ' όλα, νιώθετε έτοιμοι, έχουμε κάνει ένα κομμάτι προετοιμασία. Η ομάδα σε τι βάθμο ετοιμότητα είναι, Καλησπέρα για μένα. Ε, η, η ομάδα πιστεύω βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο. Έγινε πολύ καλή δουλειά μέχρι σήμερα όλο αυτόν τον καιρό. Όλα τα παιδιά έχουν προσπαθήσει αρκετά σκληρά. Ξέρουμε τι ακολουθεί. Είναι ένα σύστημα φέτο το οποίο έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια και πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα έτοιμα άτομα για να βοηθήσουν την ομάδα. Αντώνη, με δεδομένο ότι η ομάδα φέτο έχει πολλέ μεταγραφέ, καινούριου παίχτε υψηλή ποιότητα. Πώ κρίνει την πορεία τη προετοιμασία μέχρι τώρα, και σε επίπεδο αγωνιστικό αλλά και σε επίπεδο χημία, ε, Μέχρι τώρα πολύ καλή. Ε, εγώ το κρίνω σίγουρα από τη διάθεση του κάθε παίχτη. Όλοι έχουν, εδώ, έχουν έρθει εδώ πέρα με, με πολύ καλή διάθεση, έτοιμοι να βοηθήσουν, έτοιμοι να προπονηθούν για το καλό τη ομάδα και να δημιουργήσουμε όσο το γίνεται ένα καλύτερο και ανταγωνιστικό σύνολο. Όλο αυτό το, το πλάνο που έχει αλλάξει η Ευρωλίγκα, δηλαδή για παράδειγμα Τετάρτη Μπάμπερκ, Παρασκευή Ερυθρό Αστέρα. Τετάρτη Ρεάλ στη Μαδρίτη, Παρασκευή Ολυμπιακός, Κυριακή, Δευτέρα, Άρης στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την ομάδα και όλες τι ομάδες, αλλά μιλάμε για τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα, και να συναντήσει ουσιαστικά εμπόδια από τη μεγάλη κόπωση από τα συνεχόμενα ταξίδια. Ε, όπως είπαμε είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Σίγουρα θα υπάρχει περισσότερη κούραση αλλά πιστεύω ότι εμείς σαν ομάδα έχουμε και το βάθος και τους παίχτες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να μην μας επηρεάσει τόσο πολύ. Από όσα έχουμε καταφέρει να δούμε μέχρι τώρα από την καινούργια ομάδα του Παναθηναϊκού στα πρώτα φιλικά που έχει δώσει η ομάδα. Τι πε περιμένουμε να δούμε έναν τελείω διαφορετικό Παναθηναϊκό αγωνιστικά. Τι πιστεύεις ότι θα δει ο κόσμος φέτος κάτι που ίσως να μην είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ε, με τι προσέγγιε τόσων παιχτών, ε, των καινούριων παιχτών που ήρθαν στην ομάδα, ε, όλοι πάνω κάτω οι φίλαθροι και ο χώρο του Μπάσκετ ξέρουν τι είδου παίχτε είναι. Πιστεύω ότι το προπονητικό team ε, το έχει δει, έχει κατασταλάξει στα σχέδια της ομάδος, ε, τη ομάδα, τι στήλη παιχνιδιού θα παίξουμε και σίγουρα ε, θα υπάρχει ένα πιο αθλητικό, πιο, πιο πολύ τρέξιμο, περισσότερες ε, φάσεις και ένα πιο δυναμικό παιχνίδι φέτο ε, για την ομάδα μας ουσιαστικά και είχαμε μάθει το Παναθηναϊκό με τον Αργύρη Πεδουλάκη σε ένα στυλ που ήταν κάπως πιο αμυντικό ε, τα, την πρώτη φορά που πέρασε από την ομάδα. Τώρα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει πολύ ψηλά το σκορ. Ε, έχει αλλάξει ουσιαστικά και γενικά το στυλ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Βλέπουμε πολύ ψηλότερα σκορ πλέον και ένα δια, ένα διαφορετική, διαφορετική, προσέγγιση ίσως και από τους ίδιους τους προπονητές. Ε, πιστεύω ότι ο κάθε προπονητή. Ε, συμπεριφέρεται και αντιδρά ανάλογα με τους παίχτες που διαθέτει στην ομάδα του. Ο προπονητή πιστεύω είναι ο καταλληλότερο, έχει την εμπειρία και ξέρει τι πρέπει να φτιάξει, πώς, τη τι στυλ παιχνιδιού πρέπει να έχει η ομάδα με του αντίστοιχους αντίστοιχου για να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε όσο θα το γίνεται καλύτερα μέσα στο κήπεδο. Σίγουρα η ερώτηση μπορεί να ακουστεί κλεισέ, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην γίνει. Ε, ποιοι είναι οι στόχοι τη ομάδα για την νέα σεζόν, Οι ε, στόχοι τη ομάδα είναι όπω κάθε χρονιά. Πανεκώ είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θέλουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται ψηλότερα και στι διοργανώσει, στην Ευρωλίγα, στο Κύπρο και στο Πεντάσμα. Ο Αντώνη Φώτση ε, είναι πλέον 35 χρονών. Ε, αυτό όσο και να μη αρέσει, έτσι είναι. Απ' την άλλη, όμω, όποιο τολμάει να πει στο Φώτση ότι τελειώνει ή σταματάει, ε, παίρνει πρώτα ένα χαμόγελο και μετά μια απάντηση ότι ο Φώτση έχει πολύ ψωμί ακόμα μπροστά του στο μπάσκετ. Τι λε. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί που λέει ο λόγο και αύριο, μπορεί να συμβεί σε περισσότερο καιρό. Οπότε δεν ξέρει τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή πάνε όλα καλά και ελπίζω να είμαι υγιή και να προσπαθήσω να παίξω όσο περισσότερο μπορώ ακόμα. Ε, Αντώνη, με δεδομένο ότι η σεζόν φέτο για τον Παναθανικό θα ξεκινήσει με ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Ε, θα ήθελε και κάτι που έχετε πει πολλάκι ότι δεν σα αρέσει και εσά του ίδιου καθόλου. Θέλει να πει κάτι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμο του Παναθηναϊκού βρίσκεται πάντα εκεί για μα. Όλα αυτά τα χρόνια μα έχει στηρίξει πάρα πολύ. Όπω εμεί αγωνιζόμαστε μέσα στο γήπεδο και για αυτού, έτσι και αυτοί αγωνίζονται με τον τρόπο του από την εξέδρα. Προσπαθούν να μα συμπαρασταθούν, να μα εμψυχώσουν. Είναι κάτι πολύ περίεργο να βλέπει να έχει έναν αγώνα και το γήπεδο να είναι άδειο. Αλλά πιστεύω ότι μετά από κάποιε τιμωρίε και από όλα αυτά, κάποιοι και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται να σταματήσουν για να, έχουμε έναν, ε, να βλέπουμε χαρούμενους αγώνες, να ερχόμαστε εδώ να διασκεδάζουμε και να. Ε, είναι, η, η άθληση είναι μια πηγή χαράς και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αυτή η πηγή χαρά που λε είναι αυτή που σε κρατάει νέο όσα χρόνια για να περάσουν. Πρωτοήρθε στο Παναθηναϊκό πριν από 20 χρόνια σχεδόν. Ήταν ε, ήταν 1997, αν δεν κάνω λάθο, η πρώτη σου επαφή με το σύλλογο από τον Ελυσιακό. Έχει περάσει μια εικοσαετία και εσύ ο ίδιο έτσι, το, ο άνθρωπο που. χαίρεται όλο ο κόσμο τη ομάδα και μιλάω όταν μι, λέω για τον κόσμο, δεν εννοώ για τι εξέδρε, μιλάω για τα αποδητήρια. Μπαίνει ο φώτη και ανοίγει η καρδιά όλων. Αυτή η πηγή άθληση και χαρά είναι αυτό που σε κρατάει έτσι ναι, σίγουρα. δηλαδή Πρώτα απ' όλα βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί μ' αρέσει το μπάσκετ σαν άθλημα και μετά το βλέπω σαν δουλειά. Δηλαδή, μ' αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να κάθομαι, να παίζω. Σίγουρα είναι το επάγγελμά μου αυτή τη στιγμή, αλλά πάνω απ' όλα για μένα είναι ένα παιχνίδι όπω όταν το ξεκίνησα μικρό που έπαιξα. Το βλέπω έτσι ακόμα και πιστεύω ότι όταν σταματήσω να το βλέπω έτσι θα έχει έρθει και η ώρα. Εκτό από ένα μεγάλο παιδί, είσαι και χάζο μπαμπά. Ε, Βαγγέλη Αντώνη. Βαγγέλη. Ε, ουσιαστικά φαντάζεσαι να υπάρχει συνέχεια, γιατί είναι μια οικογένεια απόλυτα αθλητική. Μαμά, μπαμπά, παππού. Φαντάζεσαι και το μικρό αύριο μεθαύριο να έρχεσαι και να το φέρνει στο γήπεδο να παίζει. Εντάξει, σίγουρα το έχω φανταστεί πολλέ φορέ. Αυτό είναι το δικό μου όνειρο βασικά. Αυτό δεν το ξέρει τώρα κανεί. Ελπίζω ο γιο μου να διαλέξει αυτό που του αρέσει. Αν είναι το μπάσκετ αυτό, θα με βολέψει αρκετά, γιατί είναι το μοναδικό ίσω πράγμα που γνωρίζω τόσο καλά. Αν είναι κάτι άλλο, εντάξει, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο να τον βοηθήσω εκεί. Δεν νομίζω ότι θα, το, θα τον πιέσω να κάνει κάτι, γιατί αν κάτι δεν το αγαπά από μόνο σου και δεν θέλει να το κάνει, όσο να σε πιέσουν οι άλλοι και να το κάνει στο τέλο, δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Θέλω πάνω απ' όλα να διαλέξει κάτι το οποίο του ταιριάζει και του αρέσει. Ο μικρό Βαγγέλη έχει καταλάβει ακριβώ ε, ποιο είναι ο μπαμπάς του. Ε, δεν έχει καταλάβει, θα είχαμε πρόβλημα και δεν μιλάω για μπάσκετ. <laughs> ε, εντάξει, ε, τώρα Άρα και πού βλέπει ξέρεις, κάποιο κόσμο στο δρόμο οι οποίοι με χαιρετάνε και τέτοια, κάνει κάποιε ερωτήσει, αλλά επειδή δεν πολύ ασχολούμαστε στο σπίτι, δεν βλέπουμε μπάσκετ και πολλά τέτοια, πιστεύω δεν έχει εγκληματιστεί τόσο πολύ. Στο γήπεδο δεν έρχεται τόσο συχνά. Α, αργά ή γρήγορα θα έρθει η στιγμή. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για ένα πατέρα, για να φύγουμε λίγο από τον μπάσκετ που μεγαλώνει ένα παιδί αυτή την εποχή. Εντάξει, αυτό είναι, το, είναι... το να μεγαλώνει ένα παιδί σε μια Ελλάδα η οποία καταραίει κατά πολλού, που το μέλλον φοβάσαι για το ποιο θα είναι για το παιδί σου. Αν αφήσουμε τον μπάσκετ στην άκρη, σε προβληματίζει το μέλλον του παιδιού σου. Σίγουρα με προβληματίζει. Ε, και εμένα, παρόλο που δεν έχω ίσω το οικονομικό πρόβλημα ή κάτι άλλο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολε οι εποχέ. Δεν υπάρχουν τόσε ευκαιρίε, είναι μετρημένε τα δάχτυλα. Αυτοί που αξίζουν περισσότερο σω να καταλαμβάνουν και να προλαβαίνουν τι θέσει από κάποιου άλλου. Αυτοί που αξίζουν, ίσω να παίρνουν πράγματα και να κάνουν δουλειέ οι οποίε δεν ήταν για αυτού και είναι υποδιέστερε σύμφωνα με την αξία του, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, εάν αυτό σου δίνεται, πρέπει να αντιδράσει και να κάνει ό,τι το δυνατόν γίνεται καλύτερο για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να επαναπαυθεί, να βρει και ότι εντάξει, βρισκόμαστε εν μέσω κρίση και γι' αυτό δεν έχω δουλειά ή γι' αυτό δεν έχω λεφτά, ή έτσι. Κάνει ό,τι μπορεί και από εκεί πέρα εντάξει πε όλα και κατάφερα αυτά. Αυτή η προσέγγιση που έχει για τη ζωή είναι και ένα κομμάτι που ο κόσμο μπορεί να μην γνωρίζει ότι εσύ έχει κρατήσει τα ίδια φιλαράκια όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έχει παραμείνει ο Αντώνης για τα παιδιά από τη γειτονιά σου, για του φίλου σου. Δεν είσαι ο Αντώνης ο οποίο έγινε διεθνή, έγινε παγκοσμίω γνωστό και έκλεισε την πόρτα και ξεκίνησε μια καινούργια ζωή. Ουσιαστικά έχει μείνει στι βάσει που είχε από πιτσιρικά. Εντάξει, αυτό ήμουν έτσι από πάντα. Δηλαδή, με του ίδιου ανθρώπου που έκανα παρέα πριν 20. 30 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ ε, πότε κάνω ακόμα. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο άνθρωπο δεν πάει σύμφωνα με τα λεφτά, σύμφωνα με τη διασημότητα. Εγώ με αυτού περνάω καλά. Αυτοί είναι οι φίλοι μου και αυτοί παραμένουν. Δεν σημαίνει ότι κάπω εξελίχθηκαν διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξω φίλο ή να βρω κάποιου διαφορετικού, καλύτερου ή χειρότερου. Εγώ έχω αυτού που είχα πάντα. Ε, αυτό δεν είναι απαραίτητα εύκολο. Έχουμε πολλέ άλλε περιπτώσει. Πόσο εύκολο να παραμείνει ο ίδιο μετά από όλη αυτή την επιτυχία Δηλαδή, μιλάμε για, όπω είπε και ο Δημήτρη, ότι πριν από 20 χρόνια έρθει στον Παναθηναϊκό έχουν συμβεί πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα. Ε, δεν νομίζω ότι. Πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω ότι να αλλάξει φίλου ή να κάνει κάτι σημαίνει ότι είναι και κακό. Δηλαδή, αυτό είναι ανάλογα με το χαρακτήρα. Εάν κάποιο του αρέσει και αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του και αισθάνεται καλά, χωρίς το ίδιο καλά χωρί να βλάπτει το στριγύριο του, δεν μπορεί κανένα να του πει ότι είναι λάθο. Δηλαδή, ο καθένα κάνει και πράττει αναλόγω τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του, πώ τα βλέπει τα πράγματα και από εκεί και πέρα κρίνει ο ίδιο ποιε κινήσει πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε τον Αντώνη Φώτση για συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμεί ευχόμαστε ειλικρινά να παραμείνει όσο αυθεντικό είσαι, όσο αυθεντικό σε ζούμε κάθε μέρα και όσο αντέχει το κορμί σου να είσαι εδώ και να παίζει μπάσκετ, να χαίρεται ο κόσμο, να χαίρεσαι και εσύ και να προλάβει και ο Βαγγέλης ο μικρό να καταλάβει λίγο τον μπαμπά καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Να